σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τα 5 αγαπημένα μου οικονομικά προϊόντα και ήθελα να είναι κάποια καλλιτικά που μπορούμε να βρούμε σε οποιοδήποτε κατάστημα, είτε είναι photo center, σε φορά ή και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δεν ήθελα να βάλω μέσα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία είναι και αυτά οικονομικά, αλλά θα πρέπει να τα βρούμε από ηλεκτρονικά φαρμακεία για να πετύχουμε κάποιες πιο οικονομικές τιμές. Το σκεπτικό με το οποίο έχω φτιάξει τη συλλογή των καλλιτικών μου είναι ότι στοχεύω στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Γι' αυτό βλέπετε πολλά ακριβά καλλιτικά στα βίντεο μου, γιατί μου αρέσει να έχω λίγα και καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάντα τα ποιοτικά προϊόντα είναι ακριβά. Έτσι έψαξα σε όλη μου τη συλλογή τα προϊόντα τα οποία είναι οικονομικά, τα αγοράζω ξανά και ξανά και θα τα δείτε κι εσείς. Τα έχω αναφέρει πολλές φορές στα βίντεο μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, και είναι η CC Cream από την Bourjois, η 123 Perfect, και είμαι στην απόχρωση 31 Ivory. Είναι το αγαπημένο μου προϊόν όταν θέλω να κάνω ένα πολύ γρήγορο μακιγιάζ. Μ' αρέσει πολύ η απόχρωσή της, είναι ακριβώς η απόχρωση του δέρματός μου, γιατί είναι δύσκολο να βρω σε CC Cream κάτι τόσο ανοιχτό ή να μην πορτοκαλίζει. Είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση, μου ταιριάζει τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά της, έχει αυτή την υπέροχη μυρωδιά πούδρας. Μ' αρέσει γιατί δίνει μια πολύ ωραία ενυδάτωση στο πρόσωπό μου, αλλά νομίζω είναι κατάλληλη μέχρι μεικτές επιδερμίδες. Οι λιπαρές επιδερμίδες δεν νομίζω ότι θα την ευχαριστηθούν τόσο πολύ. Μου προσφέρει μια πολύ ωραία ενυδάτωση, μια πάρα πολύ καλή κάλυψη. Για CC Cream η κάλυψη είναι φανταστική και κάνει το δέρμα μου να φαίνεται πολύ ξεκούραστο. Όπως βλέπετε, κοντεύω να την τελειώσω και σίγουρα θα πάρω κι άλλη. Αν και μου αρέσει να την χρησιμοποιώ κυρίως τους χειμερινούς κρύους μήνες που το δέρμα μου θέλει μια έξτρα ενυδάτωση. Δεν ξέρω πώς θα είναι το καλοκαίρι, αλλά γιατί όχι, θα το δοκιμάσω. Πάλι σε προϊόντα κάλυψης, ένα προϊόν που παίρνω πάρα πολλά χρόνια και όταν μου τελειώσει γυρίζω πάλι σε αυτό, είναι το Illuminator από τη Radiant στην απόχρωση 03 Beige και είναι ένα concealer που προσφέρει μια λάμψη και μια κάλυψη κάτω από τα μάτια. Εμένα μου αρέσει όμως να το χρησιμοποιώ και σε κάποιες ατέλειες στο πρόσωπό μου, καλύπτει πάρα πολύ ωραία και επειδή είναι σε υγρή μορφή δεν φαίνεται κάπως αφυδατωμένη η περιοχή. Αν βάλουμε, μπορεί να το δούμε σε κάποια προϊόντα που είναι αρκετά στεγνά ή πολύ καλυπτικά, που αν έχουμε ένα σπυράκι γύρω από την περιοχή εκείνη θα κάνει το σπυράκι να φαίνεται πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ ξηρό, ενώ το συγκεκριμένο είναι ενυδατικό, απορροφάται από το δέρμα, αλλά καλύπτει υπέροχα. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ ενυδατικό, η κάλυψή του είναι εξαιρετική και είναι το ιδανικό προϊόν για κάτω από τα μάτια. Το συγκρίνω πάρα πολύ άνετα με το Cream Concealer της NARS και το προτιμώ. Αν ψάχνετε ένα πολύ καλό concealer, νομίζω ότι πρέπει να το δώσετε μια ευκαιρία. Ένα προϊόν για τα φρύδια, ένα μολύβι για τα φρύδια, είναι από τη Seventeen, το οποίο το χρησιμοποιώ από το Λύκειο και πάνε πολλά χρόνια από τότε που τελείωσα το Λύκειο. Είναι το Eyebrow Shaper στην απόχρωση 05 και είναι και η ίδια απόχρωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τιμή του, είναι στα 5 ευρώ, πάρα πολύ οικονομικό και για κάποιον που χρησιμοποιεί προϊόντα για τα φρύδια κάθε μέρα όπως εγώ, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, γιατί είναι οικονομικό, το παίρνουμε πάρα πολύ εύκολα, έχει μια πάρα πολύ ωραία υφή κέρινη και είναι πολύ σημαντικό αυτό σε προϊόντα για τα φρύδια, έτσι ώστε το μολύβι να μένει εκεί όλη μέρα. Δεν θέλουμε κάτι λιπαρό, δεν θέλουμε κάτι ενυδατικό, θέλουμε κάτι το οποίο να είναι σταθερό. Βέβαια θέλει να είναι πολύ καλαξισμένο κάθε φορά που θα το χρησιμοποιήσετε για να απλωθεί πολύ εύκολα. Έχετε και με αυτό το βουρτσάκι στο πίσω μέρος, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει ιδιαίτερα. Θα ήθελα να είναι αυτά τα πιο στρογγυλά, τα σπούλις. Αν και αυτό τις μέρες που βιάζομαι κάνει λίγο δουλίτσα. Αλλά αν μπορούσα να το βγάλουν με άλλο βουρτσάκι θα ήταν το ιδανικό προϊόν για τα φρύδια. Και έχω πάρα πολλά τέτοια μικρούλια τα οποία φτάνουν σε αυτό το εκνευριστικό σημείο για να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, αυτό το μικρό μολυβάκι. Αλλά το κρατάω γιατί το παίρνω μαζί μου στα ταξίδια μου ή το έχω μέσα στην τσάντα μου. Έχω άλλο ένα νομίζω. Πρέπει να έχω άλλα 2-3 αυτή τη στιγμή να είναι στις τσάντες μου, έτσι ώστε να τονίζω λίγο τα φρύδια μου κατά τη διάρκεια της μέρας. Παλιότερα σε αυτό το στάδιο τα πέταγα και έπαιρνα άλλο, αλλά τώρα χρησιμεύουν πάρα πολύ μέσα στις τσάντες και τα νεσέσέρ, οπότε ναι, και άλλο ένα προϊόν το οποίο λατρεύω εδώ και χρόνια. Και περνάμε στο τέταρτο προϊόν και είναι μολύβια ματιών. Είναι τα αγαπημένα μου μολύβια από την Ere Due. Είναι από την Luxury Waterproof σειρά και έχω αυτές τις αποχρώσεις. Όπως βλέπετε, έχω αρκετές και θέλω να τις πάρω όλες, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ οικονομικά, κοστίζουν περίπου στα 6 ευρώ και η ποιότητά τους είναι εξαιρετική. Δεν έχω συναντήσει τέτοια ποιότητα ακόμα και σε πολύ ακριβές εταιρείες. Είναι πάρα πολύ απαλά στα μάτια, η υφή τους είναι βουτυρένια, απλώνονται πανεύκολα. Αν θέλετε μπορείτε να τα σβήσετε, αλλά πρέπει να δουλέψετε λίγο γρήγορα, γιατί μόλις στεγνώσουν δεν φεύγουν από τα μάτια σας. Είναι επίσης πολύ καλά και στην εσωτερική υγρή γραμμή των ματιών, μένουν εκεί για ώρες. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλει κάποια από ένα μολύβι ματιών, έχουν υπέροχα χρώματα. Έχω ένα πολύ ωραίο τουρκουάζ, είναι το νούμερο 29. Το νούμερο 23 είναι ένα σοκολατή καφέ που φοράω κάθε μέρα στο μακιγιάζ μου. Το νούμερο 31 είναι ένα πολύ ωραίο navy μπλε.
Και το νούμερο 27 είναι ένα σαμπανιζέ ροζ. Σας το έχω δείξει και στο πρόσφατο βίντεο. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα για την εσωτερική γωνία των ματιών, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μολύβια και ως βάσης ματιών. Στην εσωτερική γραμμή δίνει μια υπέροχη λάμψη και ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα, αλλά όλα τα χρώματα τα αγαπώ. Ειδικά το τουρκουάζ το φορούσα όλο το καλοκαίρι, το μπλε όταν θέλω κάτι πολύ διακριτικό σε χρώμα στο μακιγιάζ μου. Τα λατρεύω τα συγκεκριμένα μολύβια και θέλω να πάρω όλες από χρώμα πραγματικά. Και το τελευταίο drag store αγαπημένο είναι ένα κραγιόν, ένα προϊόν για τα χείλη. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η αγαπημένη μου εταιρεία όσον αφορά τα κραγιόν, της θα έλεγα σίγουρα η MAC. Έχει τις πιο πολλές υφές, τα πιο πολλά χρώματα, υπέροχη ποιότητα, αλλά τα matte της Seventeen τα βάζω ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Είναι πολύ πιο οικονομικά από τη MAC. Η ποιότητά τους είναι νομίζω ίδια. Ακόμα δεν έχουν την γκάμα χρωμάτων της MAC, αλλά όταν φτάσουν εκεί σίγουρα θα είναι τα αγαπημένα μου. Αυτό είναι το νούμερο 32, ένα υπέροχο φούξια χρώμα, ιδανικό τώρα για την άνοιξη. Αν και ματ, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ στη βελούδινη υφή, δεν είναι ξηρά στα χείλη και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τέτοια προϊόντα σε οικονομικές εταιρείες καλλιτικών, γιατί συνήθως είναι πολύ ξηρά ή δεν είναι ματ, αλλά τα συγκεκριμένα έχουν μια βελούδινη υφή, είναι και ενυδατικά έτσι ώστε να απλώνονται πολύ εύκολα στα χείλη, αλλά όσο ενυδατικά πρέπει έτσι ώστε να λέγονται matte, δεν μυρίζουν καθόλου, έχουν μια πολύ διακριτική μυρωδιά βανίλιας που είναι και αυτό δύσκολο να το βρούμε σε οικονομικά καλλιτικά. Μου αρέσει πάρα πολύ και η συσκευασία τους, είναι πολύ sleek, πολύ κομψή, οπότε αυτά τα κραγιόν, αν ψάχνετε ένα καλό κραγιόν με καλή χρωματική απόδοση και πολύ άνετο, πολύ εύκολο στα χείλη σας, πρέπει να το δοκιμάσετε. Είναι περίπου στα 10 ευρώ, οπότε ναι, και αυτό είναι ένα αγαπημένο και συμπληρώνουμε το top 5. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο και αν σας αρέσουν και εσάς, μπορώ να κάνω διάφορα top 5, αγαπημένες βάσεις για το πρόσωπο, αγαπημένο μανό. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε, δείξτε το και με τα like σας σε αυτό το βίντεο έτσι ώστε να φτιάξω κι άλλα στο μέλλον. Περιμένω στα σχόλιά σας να μου πείτε ποιο θέλετε να είναι το επόμενο top 5. Ελπίζω να σας έδωσα ιδέες. Σίγουρα περιμένω και τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας προτάσεις. Ξέρω ότι σας αρέσουν τα drugstore προϊόντα, οπότε περιμένω να μου δώσετε ιδέες κάτω στα σχόλια. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!